Κύριε Υπουργέ, δεν απαντήσατε και δεν καθησυχάσατε ούτε εμάς, ούτε τους εργαζόμενους, ούτε τον ελληνικό λαό. Ασφαλώς όλα ψηφισμένα είναι. Όλα τα μνημόνια ψηφισμένα είναι. Δεν αμφισβητήσαμε την ψήφιση. Αλλά εδώ, αυτό το σεμινάριο είναι εντελώς συγκεκριμένο. Έχει ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων τεράστιο. Τηλεπικοινωνίες, ναυτιλία, αυτοσχέδια, εκρηκτικοί μηχανισμοί, προστασία αυτοκινητοπομπών, διαχείριση προσωπικού. Και εδώ συμμετέχουν στελέχη των Βρετανικών ειδικών δυνάμεων. Τι είναι αυτές οι ειδικές δυνάμεις? Και εκεί οι ιδιωτικές είναι? Και έρχονται εδώ στη χώρα μας να κάνουν σεμινάρια? Για σημειώστε το λίγο καλύτερα. Επί του παρόντος λέτε δεν υφίσταται. Το παρόν αλλάζει και αλλάζει δυστυχώς πολύ επικίνδυνα. Κύριε Υπουργέ, το νατοϊκό δόγμα περί ασύμμετρων κινδύνων, το οποίο βεβαίως επικυρώθηκε στη Σύνοδο της Λισαβόνας το 2010, περιλαμβάνει μη στρατιωτικές, μη πολεμικές απειλές. Τι είναι αυτά, το μη στρατιωτικές, μη πολεμικές? Και αυτές βεβαίως μπορούν να αξιοποιηθούν στο εσωτερικό των χωρών ως πρόσχημα, όπως η κάθε είδους τρομοκρατία, η εσωτερική ασφάλεια και σταθερότητα, λέει, η ενεργειακή ασφάλεια, ο κυβερνοπόλεμος, η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή και πολλά άλλα. Σε αυτό το πλαίσιο και με αυτές τις διατυπώσεις περιλαμβάνονται τα πάντα. Παρεμφερεί με όλα αυτά είναι και η λεγόμενη έξυπνη άμυνα, που θα αποτελέσει, όπως είχε συζητηθεί στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, το βασικό ζητούμενο, η έξυπνη άμυνα, στη Σύνοδο του Σικάγου, τώρα σε λίγο καιρό, στο ΝΑΤΟ. Στρατιωτικές και παρακρατικές οργανώσεις από διάφορες χώρες, αυτό λένε τα κείμενα αυτά, θα μπορούν να παρεμβαίνουν σε οποιαδήποτε χώρα για να μπορούν να επιβάλλουν την επιθυμία των Αμερικάνων, των Ευρωενωσιακών, του ΝΑΤΟ, και βεβαίως πίσω από τις περίτεχνες διατυπώσεις κρύβεται η επίθεση στο εργατικό και λαϊκό κίνημα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν και αναπτύσσονται κατασταλτικοί μηχανισμοί, σχέδια για την καταστολή των εργατικών λαϊκών αγώνων. Και είναι πολύ επικίνδυνα αυτά. Διαμορφώνεται, προετοιμάζεται ένα σχέδιο, ένα κατασταλτικό σχέδιο. Και εδώ μπαίνουν μέσα στρατιωτικές, παραστρατιωτικές, ακόμα και παρακρατικές οργανώσεις, με την προβιά, αυτήν την λεοντή που έχουν των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και μη κυβερνητικές οργανώσεις υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Πρόκειται για την ανάπτυξη ιδιωτικών στρατών. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Και έχουμε την πρόσφατη ιστορία από το Ιράκ ότι οι ιδιωτικοί στρατοί είχαν στο ενεργητικό τους δολοφονίες ανθρώπων, αθώων ανθρώπων. Ιδιωτικοί στρατοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα πέρατα του κόσμου. Και με την ευκαιρία θέλουμε ξανά να θέσουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Τι θα γίνει με τις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται στα πέρατα του κόσμου? Το ξαναλέμε, δεν υπηρετούν την καλώς εννοούμενη άμυνα της χώρας. Υπηρετούν τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπηρετούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων για τη διασφάλιση των κερδών τους, είτε στα πετρέλαια, είτε στο φυσικό αέριο, είτε σε άλλους γεωστρατηγικούς και πολιτικούς στόχους.
Εμείς ζητούμε να γυρίσουν πίσω όλα τα ελληνικά στρατεύματα, όσες δυνάμεις υπάρχουν και όπου υπάρχουν. Δεν έχουν καμιά δουλειά εκεί. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.